about 90 degrees. The way to enter is very easy. You can hold your paddle, climb on it like on a horse. You hold it on both sides. Take some notes. I will hold it. Cooperate with the paddle. Πού θα τα βάλω, δεν έχω νόημα. Αν θα πέσει ο Αγίτης και θα του τα δίνει, θα τα βάζουν ανάμεσα. Αν μείνεις εδώ αρκετά, χάνεσαι. Αν τώρα έχει μπει το μισό μου πόδι μέσα στο νερό. Το βλέπετε, φαίνεται. Χρειαζόμαστε να έχουμε ενημέρωση για το τι κάνουμε. Να μην καταλήξουμε τα σκουπίδια στη θάλασσα, αλλά να καταλήξουμε στη θάλασσα με κάποιους αργά. Σκοπός είναι πριν φτάσουμε εκεί, σε αυτό το σημείο, να δραστηριοποιηθούμε όλοι, να κάνουμε κάτι ώστε να ενισχύσουμε το... να καταφέρουμε πριν φτάσει το πρόβλημα. Τι συναντήσατε σήμερα? Σήμερα δεν πάμε καθαρά, αρκετά καθαρά, ήταν 2-3 πλαξιά που είχαμε. Αλλά είναι επειδή είχαν ήδη κάνει κάποια κίνηση τα παιδιά που είχαν καθαρίσει εδώ πέρα την ίδια μέρα. Οπότε φυσικά τα παιδιά του σχολείου πρέπει να καθαρίσουν. Μια δικιά του το παιδιά. Και με τα καμόμερόδε, δυο πάνε να βγάλανε και διάφορα. Σίγουρα στην άκρη ίσως να υπήρχαν πιο πολλά σκουπίδια και απορρίμματα. Αλλά ξέρω ότι έχουν ήδη κάνει μια ένα καθαρισμό, οπότε... Τουλάχιστον οδηγητές να καθαρίσουν. Τι θα λέμε? Όχι, πλάστικ. Όχι, πλάστικ, η σακούλα. Όχι, πλάστικ, κόμπουκα. Εγώ θα τα λέω. Καταρχάς είναι τιμή μου να δουλεύω για τέτοια project, όπως το Drifters project. Όπως είναι απλά... όπως τα είδα τα πράγματα, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού, γιατί να γίνει να καθαριστεί όλο αυτό το μεγάλο μάζα των παιδιών είναι δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά πιστεύω καλό είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε στον αυτό το περιβάλλον. Κάτι είχα διαβάσει που λέει μεταξύ άνθρωποι και φύσης, καλό είναι να κερδίσει τη μάχη κύση και όχι είναι μεγάλο το πρόβλημα και δεν είναι μεγάλο να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Απλά να βρούμε ένα μικρό νεκάρακι